26 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Όπως κάθε χρόνο εδώ στο Εκκλησάκι της Μάκρης, πλήθος πιστών έρχονται για να τιμήσουν τη μνήμη της, καθώς είναι και προστάτηδα των ματιών. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αντωνίνου, 138 με 160 μετά Χριστόν. Ήταν κόρη των ευσεβών χριστιανών, αγάθωνα και πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για τη χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Μετά το θάνατο των γονέων της, η Αγία Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στη Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το Λόγο του Χριστού. Με την πίστη χαραγμένη στην καρδιά τους, εκατοντάδες πιστοί κάθε χρόνο επισκέπτονται το φερόνιμο εξοκλήσεις στη Μάκρη για να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της, που όπως οι ίδιοι λένε, ήταν δίπλα τους σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής τους και τους βοήθησε με τη χάρη της να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν. Σήμερα εγώ την Αγία Παρασκευή την είδα όραμα, γι' αυτό και ήρθα. Έρχεστε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Έγιναν 50 χρόνια που την είδα. Κάθε χρόνο και άλλες μέρες ερχόμαστε. Πάντα, γιατί είναι βοήθεια στα μάτια, βοηθάει στα μάτια και πιστεύουμε στην Αγία Παρασκευή, γιατί κάνει πολλά θαύματα. Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Έρχεστε κάθε χρόνο? Ναι. Βοηθάει η Αγία Παρασκευή? Φυσικά. Αυτή την ημέρα με έχει κάνει και μεγάλο θαύμα για το παιδί μου και έρχομαι κάθε φορά. Να είστε καλά και χρόνια πολλά με υγεία. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ πέρα. Ναι, είναι ναι, κάθε χρόνο πάντα έρχομαστε. Έχετε κάποιο θαύμα? Ναι. Είμαι λιγάκι έτσι που άρρωστη είμαι και νομίζω έγινα πιο καλύτερα.